Καλώς ανταμώσαμε σε αυτόν τον όμορφο χώρο της κριτικής διασκέδασης, στο θρύλο της κριτικής μουσικής, στο Ζορμπά. Καλώς βρεθήκαμε. Θέλω να σας ευχηθώ καλό μήνα. Καλές απόκριες, καλή Σαρακοστή. Να είστε πάντα χαρούμενοι. Κριτική παράδοση. .gr. Οργανώνει σήμερα αυτή την εκδήλωση για να τιμήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του καταγραφή στη μουσική παράδοση της Κρήτης. Αλήθεια, τι είναι η κριτική παράδοση? Τι είναι αυτός ο υλικός και άειλος πολιτισμός? Ο άειλος πολιτισμός που είναι η μουσική μας, η ποίηση, η μαντινάδα, το ρυζίτικο τραγούδι, ο χορός, όλα αυτά διαμορφώνονται, παραδίδονται, διαδίδονται, διασώζονται μέσα από την ανθρώπινη ύπαρξη. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Γρηγόρη να του παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιάννης ο Κρυαράκης. Ευχαριστώ πολύ. Ασχολούμαι με την παράδοση της Κρήτης πάνω από μισό αιώνα, με διάφορες μορφές. Δέχτηκα λοιπόν την πρόσκληση του Γρηγόρη να παρουσιάσω αυτή την σημερινή εκδήλωση για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο Γρηγόρης ο ίδιος, σαν νέο παιδί, σαν νέος άνθρωπος, έξυπνος, λειτουργικός, μεθοδικός και δραστήριος πάνω απ' όλα. Και ο δεύτερος λόγος, δεν θα τον αποκαλύψω, θα το δείτε στη συνέχεια. Έχουμε φτιάξει μια περίπου σκηνοθετημένη παράσταση για όλη την εκδήλωση. Μπορείτε να τρώτε, μπορείτε να πίνετε, μπορείτε να μιλάτε χαμηλόφωνα, αλλά σας παρακαλώ παρακολουθήσετε όλο αυτό που θα δείτε, γιατί αξίζει τον κόπο. Να καλημερίσω την πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, την κυρία Βασιλάκη. Καλώς ήρθατε. Τον πρόεδρο της ΠΑΔΕΜΕ, της Παγκρίτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης, τον κύριο Γιάννη Κατσαράκη. Να καλησπερίσω όλους τους φίλους, τα νέα παιδιά, τους καλλιτέχνες που ήρθανε να συμπαρασταθούν και να βρεθούν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Φίλες και φίλοι, εδώ έχω δύο καρέκλες. Θα προσθεθεί άλλη μία σε λίγο. Σε μια καρέκλα θα καθίσω εγώ. Στην άλλη καρέκλα θα καλέσω να καθίσει ο Γρηγόρης ο Αλισανδράκης. Ο Γρηγόρης ο Αλισανδράκης είναι η ψυχή, είναι η έμπνευση της ιστοσελίδας κριτικηπαράδοση.gr. Σιγά σιγά όλα με τη σειρά τους. Φοφό, τίποτα δεν είναι ανοργάνωτο. Είναι οργανωμένα όλα. Παρακαλώ, θα ήθελα την αγάπη σας και το χειροκρότημά σας στον Γρηγόρη. Κάθεσε από εδώ. Θα τον βάλω στο βάσανο ή στη βάσανο καλύτερα, να τον ξεψαχνίσω λίγα πράγματα γύρω από τη δική του τη ζωή. Πολλοί τον ξέρουν, τον γνωρίζουν, αλλά ίσως να μην ξέρουμε από πού ξεκίνησε, πού γεννήθηκε, ποιος είναι, τι είναι τα οράματά του, ποιες είναι οι επιδιώξεις του. Γρηγόρη, κριτικηπαράδοση.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ σήμερα σε ένα ιδιαίτερο μεσημέρι αφιερωμένο στον Αλέκο τον Πολυχρονάκη. Επίσης να πω ότι ο κύριος Κρυαράκης, ο οποίος δέχτηκε
με μεγάλη χαρά να παρουσιάσει την εκδήλωση. Είχε την ιδέα να κάνουμε και αυτή τη συνέντευξη μαζί, γιατί θεωρώ ότι το μεσημέρι αυτό ανήκει στον Αλέκο περισσότερο και δεν θα ήθελα να πάρω από τον πολύτιμο χρόνο ούτε τον δικό σας ούτε του Αλέκου. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό είναι να πούμε και δύο λόγια για την κριτική παράδοση, το οποίο είναι από το 2002 στο διαδίκτυο. Είναι μια πολύ αγαθή προσπάθεια νεανική, η οποία πήρε σάρκα και οστά αργότερα με διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Η σημερινή είναι η έκτη εκδήλωση που γίνεται. Είχαμε τιμήσει κατά το παρελθόν εν ζωή τον Μανώλη Κακλή, τον Μανώλη Αλεξάκη, τον Νίκο Σοπασί, τη μνήμη του Γιώργου Τσουρουπάκη που έφυγε νωρίς, σε ηλικία 39 χρονών. Παλιούς χορευτές της δεκαετίας 70-80, μεταξύ των οποίων ήταν και ο θείος μου ο Μανώλης ο Αλεξανδράκης που είναι και σήμερα εδώ. Τους ευχαριστώ όλους. Είμαι λίγο συγκινημένος τώρα, μην με παρεξηγείτε, είμαι και αυθόρμητος. Τι να απαντήσω. Παρόλο που αποκάλυψες το πρόσωπο, θέλω να μας πεις πού γεννήθηκες. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1984, αλλά η καταγωγή μου είναι από το Ρέθυμνο και από τις δύο πλευρές, και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου, από τον Πλάτανο Αμαρίου και από την Κοξαρέ. Και από τη γνωστή οικογένεια των Αλεξανδράκηδων. Γιατί και ο πατέρας σου πρωτοχορευτής και η θεή σου και. Γρηγόρη, σκέφτηκες να κάνεις αυτή την εκδήλωση σήμερα για τον Αλέκο τον Πολυχρονάκη. Επιμελήθηκες τη ζωή του και την κατέγραψες σε ένα βίντεο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους σου τη δημοσιογράφο και εκδότρια της εφημερίδας Παγκρίτια Νέα, τη Φοβό τη Ζουλάκη, που σου έχει κάνει και μια συνέντευξη στην εφημερίδα. Τον Κρήτη FM που σε πρόβαλε και βέβαια να πω σε όλες και όλους ότι αυτό το μικρό αφιέρωμα, το βιογραφικό αφιέρωμα για τον Αλέκο τον Πολυχρονάκη που διαρκεί λίγα λεπτά, θα σας παρακαλέσω παρακολουθήστε το με κάποιο ενδιαφέρον γιατί κάτι θα μάθετε για τον Αλέκο. Πάμε να το προβάλλουμε. Και πριν το προβάλλουμε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Κωνσταντάκη, ο οποίος επιμελήθηκε το μοντάζ και είναι και εκείνος σήμερα εδώ, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι. Γεννήθηκε στους Βόρους Μεσαράς Ηρακλείου και είναι το ένατο παιδί της οικογένειας του Νικόλα Πολυχρονάκη και της Ασημένιας Βασιλάκη. Ψάλτης και κουρέας ο πατέρας του τον επηρέασε με τους Βυζαντινούς ήχους από νεαρή ηλικία. Τα πρώτα του ακούσματα από καλλιτέχνες της περιοχής της Μεσαράς ήταν από τους Φραγκή Στυλιανάκη, Γέρο Φουστάνη, Λεωνίδα Κλάδο, Γιάννη Μαρκογιαννάκη, Σταυράκη, Κουμουρτζάκη και άλλους. Αν αναλογιστούμε τις μεγάλες δυσκολίες εκείνης της εποχής όπου ο απόϊχος του πολέμου δεν είχε επιτρέψει στον κόσμο να ορθοποδήσει για μεγάλο διάστημα, η απόφαση του Αλέκου να φύγει για την Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του 50, μόλις τελείωσε το δημοτικό, είναι κάτι παραπάνω από γενναία. Η τύχη όμως ευνοεί τους τολμηρούς, κάτι που αποδείχθηκε στην πορεία από την εξέλιξη του Αλέκου Πολυχρονάκη. Έμαθε την τέχνη του μαρμαρά και να τοποθετεί πλακάκι. Μια τέχνη που θα του χρειαστεί αργότερα γιατί μεσολαβεί το διάστημα που λόγω της λύρας θα αναγκαστεί να την εγκαταλείψει, αφού το ξενύχτη δεν του επέτρεπε να δουλεύει και το πρωί σε οικοδομές και μεγάλα έργα όπως έκανε πριν καταξιωθεί καλλιτεχνικά. Στο στρατό γνωρίζει τον αείμνηστο σήμερα κορυφαίο τραγουδιστή της Κρήτης Μανώλη Κακλή, τον οποίο προλάβαμε να τιμήσουμε εν ζωή στην προηγούμενη εκδήλωσή μας, όσοι θυμάστε, 9 χρόνια πριν το 2015, και τον εκλεκτό χορευτή από τη Δαμάστα Ηρακλείου, Ορέστη Σαρή, που αργότερα υπήρξε ιδιοκτήτης του κριτικού κέντρου Αρετούσα στο Ηράκλειο. Εκεί ο Αλέκος είχε τη μεγάλη τιμή και τύχη να συνεργαστεί με τον Θανάση Σκορδαλό, που ήταν και δάσκαλός του Άτυπα, μιας και ανήκει στη σκορδαλική σχολή όσο αφορά το παίξιμο της λύρας.
Με τον Θανάση Σκορδαλό έγιναν και φίλοι ζωής εκτός από συνεργάτες και μπορούμε να πούμε ότι και στον τρόπο ερμηνείας του Αλέκος έχει πολλά γυρίσματα που έκανε και ο Σκορδαλός, μιας και είναι και οι δύο επηρεασμένοι από βυζαντινούς ήχους. Ο Αλέκος έκανε καριέρα σε όλη την Κρήτη πριν κατακτήσει το κοινό της Αθήνας, αλλά τα περισσότερα γλέντια του μπορούμε να πούμε ότι έγιναν στις περιοχές του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής. Στη δισκογραφία εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1979 με το δίσκο 33 στροφών «Η μοίρα μου τα ζεχαρές». Ακολουθούν οι δίσκοι Αλέκος Πολυχρονάκης νούμερο 2 το 1980, «Τα Χαροτινά» το 1983, «Μια βραδιά στην Αποσπερίδα» 1985, «Αγάπες δεν υπάρχουν» το 1988, «Τα αγαπημένα μου τραγούδια» 1994. Όλες οι δισκογραφικές του εκδόσεις είναι μερακλείδικες. Πάντα ξεχώριζε η ποιότητα στις διασκευές και τις ενορχιστρώσεις του, αλλά και οι αυστηρά επιλεγμένες με ιδιαίτερο μεράκι μαντινάδες. Επιτυχία του χιλιοτραγουδισμένη ο Ξενύχτης και το τραγούδι «Η μοίρα μου τα ζεχαρές», όπως και το «Μια μάνα κλαίει στο γυαλό». Ο ιδιαίτερος τρόπος της ερμηνείας του, τόσο στη λύρα όσο και στο τραγούδι, τον έκανε να βρεθεί στην Μπουάτ Διαγώνιο, στην πλάκα της Αθήνας, δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Για πολλά χρόνια εμφανίζονταν στο κέντρο Κονάκη στην Οδό Πειραιώς στον Γκάζι και στη συνέχεια απέκτησε το δικό του ιδιόκτητο κριτικό κέντρο, τη θρυλική Αποσπερίδα, δίπλα στην Ακρόπολη, στο Μακρυγιάννη, στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί του για μεγάλο διάστημα ήταν ο μεγάλος δεξιοτέχνης του λαού του και συγχωριανός του, ο αείμνηστος Νίκος Καδιανός, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο Γιώργος Γκερεδάκης που είναι και συγγενής του, ο Αντώνης και ο Μιχάλης Φραγκεδάκης, ο Ανδρέας Βαραβατάκης, ο Αρτέμις Πεντάρης, ο Νίκος Πατενταλάκης, ο Νίκος Καραβυράκης, ο Αντώνης και Μανώλης Αλούστρος, ο Μανώλης Λαρετζάκης, ο Γιάννης Φραγκεδάκης, ο Νίκος Αμπασγιώτης, ο Γιώργος Παπουτσάκης, η Εύα Γρηγοράκη, η Στέλλα Μαρνελάκη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Ο Αλέκος Πολυχρονάκης υπήρξε ιδιοκτήτης και του κέντρου Ξενύχτης στο καλό χωριό του Αγίου Νικολάου. Τα τελευταία χρόνια κάνει επιλεγμένες εμφανίσεις σε κριτικά κέντρα και εκδηλώσεις συλλόγων. Το σπίτι του στο Λαγονής είναι πάντα ανοιχτό για καλούς φίλους και όμορφες παρέες. Αλέκο Πολυχρονάκη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις προσφέρει και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα γερός και δυνατός, να συνεχίσεις να δημιουργείς και να προσφέρεις το ατόφιο σου ταλέντο σε όλους τους κριτικούς όπου γης. Θα μας επιτρέψετε να κάνουμε και κάποια λαθάκια, γιατί η τεχνολογία μας βοηθάει μένα, αλλά καμιά φορά θα λέω, βέβαια, εντάξει. Γρηγόρη, πες μου κάτι, έλα εδώ να συνεχίσουμε. Εσύ παίζεις λίρα, ασχολείσαι με την κριτική μουσική. Επαγγελματικά, έχεις σπουδάσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχεις από μικρό παιδί, σε έχει τιμήσει η Δόμνα Ισαμίου σαν ταλαντούχο πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Έχεις ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου. Έχεις συμμετάσχει σε μουσικά σχήματα, σε πολλά κριτικά κέντρα και όχι μόνο. Μέχρι τώρα, μπορείς να μας πεις ποιους κριτικούς καλλιτέχνες έχεις σαν παραδείγματα, σαν υποδείγματα, ποιον τις παρακαταδίκες ακολουθείς? Είναι δύσκολο να απαντήσω με ένα-δύο ονόματα. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι καλλιτέχνες είναι αυτοί που έχουν προσφέρει στην παράδοση, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είναι λίγο δύσκολο επίσης να ξεχωρίσουμε το κομμάτι του ανθρώπου από τον μουσικό, γιατί καμιά φορά λέμε αυτός είναι καλός μουσικός, αλλά μπορεί να μην είναι σαν χαρακτήρας τόσο καλός, οπότε υπάρχει άλλο θέμα εκεί. Ως γνωστόν λοιπόν, έχω επηρεαστεί από όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, Κώστας Μουντάκης, Θανάσης Κορδαλός, Λεωνίδας Κλάδος, Ζαχαρίας Μελεσανάκης και πάρα πολύ, Νίκος Κεβάκης. Πολλούς είχα την τιμή και την ευκαιρία να τους γνωρίσω και από κοντά και σε κάποιους είχα πάρει και συνέντευξη, όπως το Λεωνίδα Κλάδο για το περιοδικό Κοντιλιές το 2005 εδώ πέρα μέσα στο Ζορπά και στο Μανώλη τον Κακλή. Είναι από τις στιγμές που ειλικρινά νιώθεις ότι είσαι δίπλα σε κάποιους ανθρώπους θρύλους. Οπότε
Ταυτόχρονα έχεις και ένα μεγάλο, μια μεγάλη έτσι αγωνία, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και στο κομμάτι της συζήτησης. Πόσο μάλλον της μουσικής που απλά τους ακούς και μαγεύεσαι. Είπες ότι οδηγείς από κάποιους θρύλους. Ένα θρύλο λοιπόν θέλεις να τιμήσεις σήμερα σαν κριτική παράδοση. Να το καλέσουν να έρθει εδώ, να το κουβεντιάσουμε, να το κουτσοπολέψουμε και να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, να δούμε πόσο ο ίδιος νιώθει και αισθάνεται. Αλέκο Πολυχρονάκη, πάρε τη λύρα σου και έλα εδώ πάνω που σε θέλουμε. Και μια καρέκλα ακόμα να φέρουμε. Με τη λύρα σου, Αλέκο, εδώ είναι η λύρα. Και την έχω. Έλα να τη βρεις. Αλέκο Πολυχρονάκη, έλα κοντά μας. Εδώ. Εδώ, δίπλα. Τώρα το λέει αυτός πάει να πει ότι είναι έτσι. Εδώ. Παρακαλώ, προχωρούμε. Αλέκο, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για σένα. Εσείς την κάνει. Ο Γρηγόρης την κάνει. Η κριτική παράδοση.gr την κάνει. Τσάρ. Τζα, όπως το λες. Τζαρ το λέτε. Τζα, εντάξει. Εσύ καλιά κατάς από μένα. Δεν μου λες. Συγγνώμη, κάναμε λίγο χιούμορ, δεν παρεξηγηθώ. Βέβαια αυτό κάνουμε. Ακριβώς. Ακούσαμε λίγα πράγματα από το βιογραφικό σου. Αλλά η βιογραφία σου άραγε μπορεί να τελειώνει σε ένα πεντάλεπτο βίντεο. Καλά, δεν λέω. Πάρουν χρόνια βόλτα. Πώς. Να πω τα χρόνια μου. Όχι, δεν μιλώ, δεν μιλώ. Το θέμα είναι ότι είμαι το ένα το παιδί από την οικογένειά μας. Είμαστε 8 αγόρια και ένα κορίτσι, η βασιλεία μας. Εσύ μόνο έμαθες λίρα. Εγώ είμαι τον τελευταίο. Δεν μου λες. Μα κάτσε ρε ξάρετε να σου πω τώρα. Περίμενε. Ότι όλα μου τα αδέρφια φέρνανε παρέα στο σπίτι και γλεντούσανε. Εγώ άκουγα του γονιτσού. Και μπήκε όλο το σύστημα. Ότι έχεις και στην κριτική μουσική. Μέσα στον εγκεφαλό. Το κατάλαβες. Εγώ το κατάλαβα. Και με στέλνει η σκέψη μου κάπου αλλού. Είσαι από τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες που ακολουθούσαν εκείνο το μύθο για τις νεράιδες και έπαιρνες τη λύρα σου και έβγαινες με το φεγγάρι τη νύχτα στο χωράφι, έκανες ένα κύκλο με το μαχαίρι και καθόσουν στο κέντρο του κύκλου και άρχισες και έπαιζες και οι νεράιδες απ' έξω σου λέγανε έλα κοντά μας να σε μάθω. Από το Γεροπόταμο και από το Κουτσουλίτη ποταμό έρχονταν οι νεράιδες. Κατεβαίναν κάτω από το Σουλωρίτη. Πήγαν και πήγανε τροζάι. Δεν έβγαινες όμως εσύ από τον κύκλο. Μέχρι να ξημερώσει. Για να σκόβανε τα δάχτυλα. Παναγία μου. Και μετά τη δάχαμε. Και η γύρα που είχα. Α, μπράβο. Θέλω να. Με πού θέλω να βρω μόνο λεφτά να πάρω γύρα του την έννοια. Έκανα μοναχός. Θέλω λοιπόν μέσα στη πορεία σου, στη ζωή, γνωρίστηκες με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Γνώρισες πάρα πολύ κόσμο. Σ' αγάπησε πάρα πολύ κόσμος. Θέλεις να ακούσουμε τι λένε κάποιοι από τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκες μαζί τους. Να τα ακούσω. Γύρισε να τους βλέπεις κιόλας. Εκεί στην οθόνη. Όχι το πρόσωπό σου, το κεφάλι σου θα γυρίσεις. Όχι το την πλάτη σου. Πώς το διάβολο. Το πηγαίο. Ο Γιάννης Φραγκιαδάκης, λαοτιέρης και τραγουδιστής, μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Ο Αλέκος Πολυχρονάκης, εκτός από εξαιρετικός καλλιτέχνης και φίλος, είναι συντεκνός μου. Το 1981 βάφτισε το μεγάλο μου γιο, τον Μύρωνα, στο Ζαρό. Υπήρξε για μένα ένας από τους καλύτερους συνεργάτες μου. Είναι ευχάριστος χαρακτήρας, πάντα με το καλαμπούρι του και άριστος διασκεδαστής. Από το 1985 ως το 1988 συνεργαστήκαμε στην Αποσπερίδα με τον Αλέκο. Μαζί μας ήταν από το 1985 μέχρι το 1986 ο Μανώλης Λαρετζάκης και το υπόλοιπο διάστημα ο Μανώλης Αλούστρος.
Είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο Αλέκος. Μάλιστα, άφηνε χωρίς ίχνος ανταγωνισμού τους λαοτιέριδες του να τραγουδούν δίπλα του, κάτι που δεν βλέπουμε να συμβαίνει συχνά στις μέρες μας. Ο Μπάμπης Κασαπάκης, δεξιοτέχνης λαοτιέρης από τη Γαρίπα Ηρακλείου, μας δήλωσε: «Ο Αλέκος είναι επικοινωνιακός καλλιτέχνης που ξεφαντώνει τον κόσμο με μεγάλη μαεστρία και είναι άψογος